Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας σε τίτλους. 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έφυγαν από το λιμάνι της Πάτρας για την Τουρκία και τη Συρία. Είναι η πρώτη μεγάλη αποστολή αλληλεγγύης για τους δύο λαούς που επλήγησαν από το φωνικό σεισμό. Συνεχίζεται το μεγάλο κύμα συμπαράσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το ξεπάγωμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας έκαναν από την Ηλία ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης. Θύμισε παλαιότερες εποχές του κινήματος η μεγάλη συγκέντρωση στο ασφιχτικά γεμάτο συνεδριακό κέντρο του πύργου. Ικανοποίηση φορέων της Ηλίας για το τελικό σχέδιο ανασυγκρότησης του νομού με έμφαση στην αρχαία Ολυμπία. Άπαντες εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία του εγχειρήματος, αρκεί η συνεργασία να συνεχιστεί και στο επόμενο στάδιο. Η μελέτη προβλέπεται να υλοποιηθεί σε βάθος δεκαετίας και ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας ταξιδεύουν ήδη από το λιμάνι της Πάτρας προς τους δοκιμαζόμενους λαούς και βεβαίως στις δοκιμαζόμενες περιοχές μετά τους μεγάλους σεισμούς Τουρκία και Συρία. Και ξεκίνησε το ταξίδι τους παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος συντονίζει και την όλη προσπάθεια σε πανελλαδικό επίπεδο. Η χώρα μας για ακόμα μια φορά έδειξε με τη συλλογή της βοήθειας την αλληλεγγύη προς τους δοκιμαζόμενους λαούς που επλήγησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες από το φωνικό εγκέλαδο. 4 κοντέινερ με 50 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας ξεκίνησαν σήμερα το πρωί με πλοίο από το λιμάνι της Πάτρας για την Τουρκία και την Συρία. 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας. 4 κοντέινερ είναι ήδη στο λιμάνι της Πάτρας, κλινοσκεπάσματα, φάρμακα, είδη προσωπικής υγιεινής. Είναι το δεύτερο μεγάλο κομμάτι που μαζεύτηκε από τη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, από την ΚΕΔΕ, από τις περιφέρειες, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, από τους Δήμους της Πελοποννήσου, από την Κεφαλονιά και είναι ένα κομμάτι της βοήθειας, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε, θέλουμε συντονισμένα η βοήθεια να φτάνει στην Τουρκία εκεί που την έχουν ανάγκη για αυτούς που την έχουν ανάγκη. Θα ευχαριστήσουμε και την εταιρεία ECOL που μας προσέφερε τη μεταφορά από την Αθήνα μέχρι και την Τουρκία και να ευχαριστήσουμε και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τη βοήθεια που μας έδωσε στο συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Και από το λιμάνι της Πάτρας φυσικά θα έχουμε και άλλες αποστολές και από την Αθήνα ο δικός αύριο ξεκινάει μια μεγάλη αποστολή από την περιφέρεια Αττικής. Ο δικός θα γίνει ένα κομμάτι της Βορείου Ελλάδος, αλλά το υπόλοιπο κομμάτι θα γίνει μέσω της Πάτρας. Τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, θερμαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και φάρμακα, συγκεντρώθηκαν από τη δράση Όλοι Μαζί Μπορούμε. Την ΚΕΔΕ, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμους της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Κεφαλονιάς, Κοζάνης και άλλους. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η διαχείριση πια της βοήθειας που έδωσε ο κόσμος. Η κοινή γνώμη της Ελλάδας, το είδαμε όλοι μας, ανταποκρίθηκε. Η κοινή γνώμη της Τουρκίας είδαμε ότι αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την ελληνική αποστολή και πραγματικά αν δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ανταπόκριση που έχει το Hellenic Aid, ο λογαριασμός για τη βοήθεια στην Τουρκία από Τούρκους πολίτες είναι πραγματικά συγκινητικός. Σημειώνεται πως η χώρα μας ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Τουρκίας για την παροχή βοήθειας, καθώς από την πρώτη στιγμή μετέβησαν Έλληνες διασώστες στις πληγήσεις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σαν τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά και το βλέπουμε σε όλη τη χώρα, συνδράμαμε την πρωτοβουλία της πολιτείας αλλά κυρίως συνδράμαμε την απίστευτη αυτή αλυσίδα αλληλεγγύης και το κύμα αυτό αλληλεγγύης από την ελληνική κοινωνία. Έπρεπε να υπάρχει συντονισμός. Ο συντονισμός αυτός έγινε, πρωτοστατώντας φυσικά η ελληνική πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο και φυσικά εμείς, σαν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε αυτή η πράξη αλληλεγγύης να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και σήμερα είμαστε εδώ, σε ένα κομμάτι, σε ένα επεισόδιο αυτής της, σε ένα μικρό κομμάτι αυτής της μεγάλης αλυσίδας, που πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλο αποτέλεσμα για τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που σήμερα δοκιμάζονται. Το λέμε και το ξαναλέμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους μεγαλύτερους αρμούς της κοινωνικής συνοχής και φυσικά ένα κομμάτι της ελληνικής διπλωματίας. Και σε αυτό πιστεύουμε ότι έχουμε μεγάλο μερίδιο. Την ευθύνη συντονισμού όλων των ενεργειών, οργάνωσης, συλλογής και αποστολής του ανθρωπιστικού υλικού έχει αναλάβει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Στην πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση από την Ηλία εξαπέλυσαν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ξεπαγώματος των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης.
Ο κ. Παπανδρέου ήταν ο κεντρικός ομιλητής στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλίας του Κινήματος. Η ασφιχτικά γεμάτη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πύργου αλλά και ο παλμός της συγκέντρωσης θύμισαν παλαιότερες εποχές του Πασόκ στον Ομό. Μήνυμα ανάκαμψης και δυναμικής επιστροφής του Πασόκ στο πολιτικό σκηνικό έστειλε η μεγάλη πολιτική εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλίας σε ένα κατάμεστο από κόσμο και παλμό συνεδριακό κέντρο στον Πύργο, με κεντρικό ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Η αίθουσα γέμισε ασφιχτικά, θυμίζοντας παλαιότερες εποχές του κινήματος. Θα μας πολεμούν και θα μας λιδωρούν τα κατεστημένα. Δέστε το και στις εκλογές αυτές. Θα μας πολεμούν, θα μας λιδωρούν. Ακριβώς επειδή είμαστε διαφορετικοί, επειδή υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε με τα κατεστημένα σε αυτή τη χώρα. Μας φοβούνται από τη συμμετοχή και αυτονομία του λαού. Δημοκρατικοί πολίτες της Ηλίας, φίλες και φίλοι, αυτή η μεγαλύτερη συγκέντρωσή σας δείχνει όχι μόνο ότι το Πασόκ έχει βαθιές ρίζες, έχει ένδοξο παρελθόν και βαριά παρακαταθήκη σε αυτή τη χώρα, αλλά ότι κυρίως έχει λαμπρό μέλλον και προοπτική να συνδεθεί με την αλλαγή της μοίρας αυτού του τόπου, όπως ιστορικά και διαχρονικά κάνει η δημοκρατική παράσταση. Όπως ήταν φυσικό, την παράσταση έκλειψε ο κ. Παπανδρέου, τον οποίο υποδέχτηκε στο χώρο ο βουλευτής Ηλίας και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος. Ιδιαίτερη αναφορά τόσο από τον πρώην Πρωθυπουργό όσο και από τον ηλίο βουλευτή έγινε στην πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου για τα κόκκινα δάνεια και το ξεπάγωμα των πληστηριασμών, επικρίνοντας την απροθυμία της κυβέρνησης να προστατέψει αποτελεσματικά την πρώτη κατοικία. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μένει απαθής μπροστά στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας από τα διάφορα φάντε. Αυτά τα φάντε αγόρασαν φτηνά χιλιάδες δάνεια και τώρα εισπράττουν ολόκληρες περιουσίες από συνανθρώπους μας που αδυνατούν να τα αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μας λιδωρούσαν το 2010, όταν εμείς μέσα στην κρίση προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία. Ζούμε σε μια χώρα που το ιδιωτικό χρέος των 270 δισεκατομμυρίων, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας απειλούν την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Προστασία πρώτης κατοικίας που το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, το 2010 με τη γνώση ήθελα καθέναντι να σκάμισε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν και είναι με τους αδύναμους, είναι με τους πολλούς. Η πολιτική εκδήλωση έγινε με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ενώ παρουσιάστηκαν στους ψηφοφόρους και οι τρεις πρώτοι υποψήφοι βουλευτές για τον Ομό, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Μιχάλη Κατρίνη. Το 1999, στους αντίστοιχους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα, ήταν η Διπλωματία των Σεισμών, αυτή η οποία που είχε μια ανθρωποκεντρική αντίληψη, αυτή που εφάρμοσε ο Γιώργος Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τον Ισμαήλ Τζελ από την πλευρά της Τουρκίας και απέφεραν καρπούς για κάποια χρόνια μετά. Είχαμε αμοιβαίες συμβιβασμούς, είχαμε σε οικονομικό, ενεργειακό και τουριστικό επίπεδο συνεργασία και συμφωνίες. Αυτό το οποίο αντικρίζω μπροστά μου είναι αυτό το οποίο αντικρίζουμε σε όλη την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Και στις ομιλίες του Προέδρου του Νίκο Αμπουλάκια και όλων των στελεχών, όπως και σήμερα. Την πραγματική δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και ότι η δημοκρατική παράταξη επέστρεψε. Και ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κυβερνητής τη βραδιά των εκλογών. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Προέδρου μας Νίκο Αμπουλάκη για να μπει νέα γενιά μπροστά, προκειμένου όλοι μαζί να αγωνιστούμε για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ το οποίο θα διασφαλίσει τη σταθερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Το ΠΑΣΟΚ μετά από την κίνησή του που πάλι επέτυχε να αξιοποιηθούν οι ισότητες και να υπάρξει συμβιαρτή και η κατανομή του πλούτου προς το λαό, και να έρθουν οι κοινωνικές ανισότητες που επί χρόνια είχαν επιβάλει στην Ελλάδα η δεξιά και η τακτοβία και να καταφέρουν να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά όλος ο ελληνικός λαός ανεξαιρέτως από πού ανοίξε και κομματικά. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στο Δήμο του Πύργου. Αφού θα συνομιλήσουμε με τον τέος πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο σήμερα και γνωστό δικηγόρο της Ηλίας, τον κύριο Νόντα Κυριαζή. Κύριε Κυριαζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Κύριε Κυριαζή, θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες και αμέσως μετά την παρέτηση και την ανεξαρτητοποίησή σας τον Δήμαρχο Τάκη Αντωνακόπουλο, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον σας. Θα παρακολουθήσουμε, θέλω για λίγο την υπομονή σας, ένα πολύ μικρό απόσπασμα, αλλά χαρακτηριστικό των όσων μας είπε και θα επιστρέψουμε εδώ για τη συζήτηση στο στούντιο. Του είχα υποδείξει εδώ και καιρό με την απαράδεκτη συμπεριφορά που έδειχνε στους συναδέλφους, στους δημοτικούς συμβούλους και στην παράταξη, διότι ουσιαστικά είχε συμπήξει μέτωπο υπονόμευσης με κύκλους της αντιπολίτευσης, υπονομεύοντας θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθυστερώντας την παραγωγή έργου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου. Ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά του και του είχα, κατά τον πιο δημόσιο τρόπο, του είχα υποδείξει να αποχωρήσει από την παράταξη. Δεν το έκανε, διότι είχε τα ωφέλη του, το μισθό, δεν ξέρω τι άλλο, και ίσως και τη θέση μέσω της οποίας υπονόμευε το Δήμο. Έτσι λοιπόν τον τιμήσαμε, αλλά δυστυχώς ο κύριος Κυριαζής δεν τίμησε τη θέση του. Πρώτη φορά του δόθηκε μια ευκαιρία να πάρει αξίωμα στην πόλη και τα έκανε θάλασσα στην κυριολεξία. Δεν τίμησε κανέναν. Προσέβαλε την παράταξη, προσέβαλε συναδέλφους και όλα αυτά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εμένα πάντως η διαφωνία μας ήταν κάποια στιγμή όταν μου ζήτησε να τον κάνω από πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου αντιδήμαρχο, δηλαδή για τα οικονομικά, από 700 ευρώ να παίρνει 1.300, αυτό ήταν το ζήτημα, πριν αρκετούς μήνες. Αλλά εγώ τηρώ το λόγο μου, μου είχε ζητήσει προεκλογικά πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή είχε καπαρώσει τη θέση και αυτό δεν είναι τόσο δίκαιο για όλους τους άλλους δημοτικούς συμβούλους. Δεν Κυριαζής, είναι λίγο σκληρά όλα αυτά που λέτε. Να σας τώρα, πω, για έναν είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και προκαλώ. Είναι ψέμα ότι ο κύριος Κυριαζής έκανε τα ίδια στον κύριο Παρασκευόπουλο πριν στις εκλογές του 2010. Αν ήταν έτσι, γιατί επιλέξατε το 19 να είναι μαζί σας? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι βελτιώνονται, αλλά κάποιοι δυστυχώς επιδεινώνονται. Πάντα δίνουμε ευκαιρία στους ανθρώπους. Είμαι από αυτούς που δεν είμαι εγώ ο κριτής, ο αυστηρός, ουδής αναμάρτητος. Δικαιούται να κάνει τα λάθη του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αντί να βελτιώνονται, επιδεινώνονται. Ο κ. Κυριαζής είναι σε αυτήν την κατηγορία. Λοιπόν, πάμε και πάλι στη συζήτηση στο στούντιο. Αυτά είναι όσα είχε πει ο Δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος, μέσα εδώ από τη συνέντευξη και από τη συχνότητα φυσικά τη ΣΟΡΤ. Κύριε Κυριαζή, στοιχειολογώντας, κράτησα 4 συγκεκριμένα. Ο ίδιος σας είχε ζητήσει να παραιτηθείτε. Δεν παραιτηθήκατε από μόνο σας. Προσβάλατε συναδέλφους κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Είχατε ζητήσει μισθό αντιδημάρχου. Και το τέταρτο που έχω γράψει, ότι κάνατε τα ίδια και παλαιότερα. Σας έδωσε μια ευκαιρία εντός εισαγωγικών για να συμμορφωθείτε. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Τι απαντάτε? Πρέπει να απαντήσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τίποτα αλήθεια από αυτά. Ποτέ η διαδρομή μου μέχρι σήμερα στα κοινά, από το 1994, αποδεικνύει ότι ποτέ δεν σκέφτηκα και δεν είχα οικονομικά κίνητρα για να συμμετέχω στα κοινά. Ήταν ανιδιοτελής η προσφορά μου, η συνεισφορά μου στην επίλυση προβλημάτων του Δήμου Πύργου και ποτέ δεν είχα θέση με οικονομικό αντίκρισμα, με μισθό. Ούτε ζήτησα ποτέ να γίνω αντιδήμαρχος, που βέβαια έχει το 50% της αποζημίωσης του δημάρχου, η θέση του αντιδημάρχου. Ποτέ δεν ζήτησα. Πρώτος δημοτικός σύμβουλος εκλέχτηκα. Δεν ζήτησα όμως τη θέση του αντιδημάρχου. Αρκέστηκα στη θέση που επέλεξε ο δήμαρχος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, με το 20% των αποδοχών του Δημάρχου, γιατί δεν ήταν αυτό, επαναλαμβάνω, το κίνητρό μου. Η διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια το αποδεικνύει αυτό και η κοινωνία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά είναι μυθεύματα, είναι δικαιολογίες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς, κάποιοι αρέσκονται στο να παραποιούν την πραγματικότητα, να προσβάλλουν τους άλλους, να επιχειρούν να τους μειώσουν συκοφαντώντας τους για να δικαιολογήσουν, κάνοντας καθρέφτη ενδεχομένως, είτε γιατί το έχουν στο DNA τους, είτε γιατί τέλος πάντων ακολουθούν μια τακτική. Αυτή είναι η κατεπάγγελμα πολιτική. Εγώ δεν ήμουν ποτέ πολιτικός. Δεν ήμουν κατ' επάγγελμα πολιτικός, με την έννοια ότι δεν περίμενα να ζήσω με χρήματα του δημοσίου ή του Δήμου. Έχω τη δουλειά μου, από αυτήν αντλώ τους πόρους μου και μόνο από αυτήν. Και βέβαια η θητεία μου από θέση ευθύνης στο Δήμο Πύργου τα τελευταία 3 χρόνια μου στέρισε τη δυνατότητα να ασχολούμαι με το επάγγελμά μου.
δεν είμαι κερδισμένος, είμαι χαμένος οικονομικά από τη συμμετοχή μου στα κοινά, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί δεν ασχολούμαι για αυτό το λόγο, δεν έχω τέτοιους σκοπούς και τέτοια κίνητρα. Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί αποχωρήσατε τελικά? Για λόγους αρχών και αξιών, κύριε Κλήτσο. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Διαφώνησα με την ασκούμενη πολιτική. Διαφώνησα χωρίς να μου έχει ζητήσει κανένας να παραιτηθώ. Δεν με ανάγκασε κανένας να παραιτηθώ. Παραιτήθηκα γιατί διαφωνούσα κάθετα και ριζικά με την ασκούμενη πολιτική. Γιατί δεν κάναμε σαν δημοτική αρχή, δεν έκανε η δημοτική αρχή, γιατί εγώ δεν ασκούσα διοίκηση στο Δήμο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ασκεί διοίκηση. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Αρχή δεν υλοποίησε τίποτα σχεδόν από όσα υποσχέθηκε προεκλογικά το 2019. Λοιπόν, σήμερα έχετε αναξαρτητοποιηθεί. Είσαστε πλέον ανεξάρτητος μαζί με άλλα πρόσωπα, με τα οποία μαζί στείλατε από κοινού το έγγραφο, που αυτό σίγουρα κάτι σημαίνει. Κλείνει ο κύκλος τοπικής αυτοδιοίκησης για εσάς, ή στην ουσία κλείνει ο κύκλος αυτός και ανοίγει ένας νέος κύκλος και πάλι στην τοπική αυτοδιοίκηση και πάλι στο Δήμο Πύργου? Ανεξαρτητοποιήθηκα λοιπόν και παραιτήθηκα από τη θέση του Προέδρου, γιατί εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο ανοχής μου. Θα παραμείνω ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και η στάση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο θα εξαρτάται από το συμφέρον και μόνο των πολιτών, από το συμφέρον του Δήμου. Θα ψηφίζω, θα στέκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ψηφίζοντας κατά συνείδηση κάθε φορά είτε υπέρ των προτάσεων της Δημοτικής Αρχής, είτε καταψηφίζοντας, είτε κάνοντας θετικές άλλες προτάσεις. Υπάρχουν δυνάμεις στην κοινωνία με τις οποίες θα μπορούσατε, θα επιθυμούσατε, θα συμπορευόσασταν στο μέλλον? Φυσικά υπάρχουν δυνάμεις, υγιείς δυνάμεις στην κοινωνία, με τις οποίες βρίσκομαι σε συνεχή συνεννόηση και επαφή. Έχει αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με πολλούς συμπολίτες μας και οι οποίοι ενδιαφέρονται ειλικρινά για το μέλλον της πόλης και των χωριών του Δήμου Πύργου. Το ενδιαφέρον μου για τα κοινά δεν έπαυσε να υπάρχει, δεν θα πάψει να υπάρχει. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι, γιατί πραγματικά πονάω για αυτόν τον τόπο στον οποίο έζησα, μεγάλωσα. Είμαι 3-4 γενιές Πυριώτης, γνωριζόμαστε όλοι εδώ, γνωρίζομαι με όλους. Ακόμα και το χώμα που πατάω με γνωρίζει εδώ στον Πύργο. Δεν είμαι καινούριος, είμαι παλιός, ξέρω τα προβλήματα και προσπαθώ και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά και όσο μπορώ στην επίλυση κάποιων προβλημάτων, για να μπει ο Δήμος Πύργου σε μια νέα πορεία ανάπτυξης και προόδου και όχι οπισθοδρόμησης, και μια πορεία που θα είναι αντάξια της ιστορίας αυτής της πόλης, αυτού του Δήμου. Τι είναι το πρώτο που πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει να ασκούμενη πολιτική στο Δήμο του Πύργου, με την επόμενη φυσικά δημοτική αρχή, όποια και αν συνεχίσει ο Δήμαρχος ή αν εκλεγεί κάποιος άλλος Δήμαρχος τον ερχόμενο Οκτώβριο? Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Είχαμε υποσχεθεί ότι οι πολίτες μια φορά τη βδομάδα θα επισκέπτονται τον Δήμαρχο. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα φυσήξει δημοκρατικός άνεμος και θα επικρατήσει δημοκρατικός διάλογος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τίποτα δεν έγινε. Και πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αλλάξει πρώτα η συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής προς τους πολίτες, προς τους δημότες γενικότερα. Πρέπει να πνεύσει άνεμος δημοκρατίας στο Δήμο. Πρέπει να πνεύσει, να επικρατήσει πνεύμα συνεργασίας με όλους. Πρέπει όλοι μαζί να παλέψουν με κοινές προτάσεις για το μέλλον αυτού του τόπου.
Δεν είναι δυνατόν καθένας ο οποίος έχει διαφορετική άποψη είτε από την αντιπολίτευση είτε από την συμπολίτευση να βαφτίζεται και να χαρακτηρίζεται εχθρός της πόλης. Όλοι πονάμε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι δυνατόν να έχει το αλάθητο εκείνος που ασκεί τη διοίκηση. Δεν μπορεί να το έχει. Υπάρχουν σωστές φωνές, ορθές απόψεις και από την αντιπολίτευση τις οποίες πρέπει να σεβαστεί η Δημοτική Αρχή. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, όποιος διαφωνεί ή όποιος έχει διαφορετική πρόταση να χαρακτηρίζεται εχθρός της πόλης, της οπισθοδρόμησης, οπαδός της οπισθοδρόμησης και τέλος πάντων ότι βλάφτει την πόλη ή υπονομεύει τα συμφέροντα του Δήμου. Αντιθέτως, εκείνοι είναι που πονούν περισσότερο, εκείνοι είναι που θέλουν το καλό της πόλης, εκείνοι που διαφωνούν, εκείνοι που τέλος πάντων κάνουν προτάσεις και έρχονται και σε αντίθεση με... Η διαφωνία και η επικοδομητική κριτική είναι δημοκρατία. Βεβαίως είναι δημοκρατία. Είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξει και όλα μπορούν να γίνουν. Θα μπω στον πειρασμό, θα σας κάνω το τελευταίο ερώτημα. Βλέπετε τον εαυτό σας, από ό,τι κατάλαβα, θα συνεχίσετε στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα συνεχίσετε στα κοινά του Δήμου Πύργου. Βλέπετε τον εαυτό σας ως μέλος μιας ομάδας που όλοι θα είναι ίσοι ή ως επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος? Είναι αλήθεια ότι αφού βρίσκομαι σε ανοιχτό διάλογο με τους συμπολίτες μου εδώ και αρκετό καιρό, έχω δεχθεί προτάσεις να εκτεθώ και πάλι ως υποψήφιος δήμαρχος. Τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά την ανεξαρτητοποίησή μου, αυτές οι φωνές έχουν πληθύνει. Δεν κρύβω λοιπόν ότι δεν μπορώ να κρύψω ότι πραγματικά έχω την υγιή φιλοδοξία να εκτεθώ ως υποψήφιος δήμαρχος. Φυσικά και έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να εκτεθώ για δεύτερη φορά ως υποψήφιος δήμαρχος. Άλλωστε, όταν ήμουν υποψήφιος δήμαρχος, απέναντι στον κύριο Λιατσή, δεν τα είχα πάει και άσχημα. Και ούτε ως αντιπολίτευση τα πήγα άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, έχω δικαίωμα για δεύτερη φορά να ζητήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου. Κατανοητό, απολύτως κατανοητό. Είδηση ότι σας ενδιαφέρει να είστε επικεφαλής, ναι. Ακούγεται στην πόλη, ακούγεται στην καθημερινότητά μας, πλέον το δηλώνετε ότι ενδιαφέρεστε για επικεφαλής. Φαντάζομαι ότι μιλάτε με αρκετό κόσμο μέσα στην πόλη για κάτι τέτοιο. Βέβαια μιλάω και πραγματικά πλέον δεν με αφήνει αδιάφορο αυτό το ενδεχόμενο και αυτή η προοπτική. Δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος γιατί πονάω αυτόν τον τόπο και νομίζω ότι δεν έχει δικαιωθεί. Όχι ότι έχω εγώ κανέναν αδικαίωτο στόχο προσωπικό ή γιατί εγώ τέλος πάντων έχω αυτό σκοπό να γίνω δήμαρχος. Δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό, είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Αν όμως μπορώ να συνθέσω απόψεις, να συνενώσω δυνάμεις για το καλό αυτού του τόπου και αν πιστώ γι' αυτό θα το κάνω και πολύ σύντομα θα προχωρήσω σε σχετικές ανακοινώσεις και διακηρύξεις. Με ή χωρίς κομματικές ταμπέλες? Ποτέ δεν είχα κομματική ταμπέλα. Δηλαδή... Όλοι κάτι ψηφίζουμε, αυτό είναι δεδομένο. Όλοι κάτι ψηφίζουμε σαφώς, αλλά για να μπορέσεις να αποδώσεις χωρίς δεσμεύσεις και να παράγεις έργο χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς πειθαραγκασμούς, είναι καλύτερα να είσαι ανεξάρτητος, να μην εξαρτάσαι από κάπου. Σαφώς χρειάζεται ένα πλατή, μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, ένα πλατή μέτωπο με όλες τις δυνάμεις από όλους τους κομματικούς, τους πολιτικούς χώρους, ανθρώπους που έχουν υγιή σκέψη, αγνές προθέσεις, ανιδιοτέλεια, οι οποίοι θα μάχονται για το καλό του τόπου χωρίς να προσδοκούν προσωπικό όφελος. Και... Αυτή είναι η αντίληψή μου για την αυτοδιοίκηση. Αυτά είναι τα πιστεύω μου. Μάλιστα. Έτσι νομίζω. Θα μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαφής, κατανοητός
Κύριε Κυριαζή, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Με ικανοποίηση τώρα υποδέχτηκαν οι φορείς της Ηλίας την είδηση της παράδοσης από τον Οργανισμό της Διανέωσης προς την κυβέρνηση του τελικού σχεδίου ανασυγκρότησης του νομού με έμφαση στην Αρχαία Ολυμπία, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων να υλοποιηθεί σε βάθος δεκαετίας και ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πολύ αναμενόμενη ολιστική αναπτυξιακή μελέτη της Διανέωσης υπό τον τίτλο Ηλία 2030, ανασυγκρότηση με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία, παράδοθηκε ήδη εδώ και λίγα 24 ώρα στον αρμόδιο υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, αποτελώντας το επιστέγασμα του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον οργανισμό τον Ιούνιο του 2022. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις γέννησαν ελπίδες και προσδοκίες για το μέλλον του νομού. Τώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο είναι υλοποιήσιμο, είναι συνεκτικό. Είναι κοστολογημένο. Βεβαίως έχουμε μεγάλο δρόμο, γιατί είναι ένα σχέδιο μακροπνό, ένα σχέδιο που βλέπει την ανάπτυξη της Ηλίας ολιστικά, άρα και μακροπρόθεσμα. Συνδυάστηκε με την παράδοση επισήμως πλέον στον Υπουργό Τριαντόπουλο και η πρώτη θετική αντίδραση ήταν η συγκρότηση της υποεπιτροπής με τους Γενικούς Γραμματέας και με τους Γενικούς Γραμματείς και την Προεδρία του κ. Τριαντόπουλου, που θα συντονίσει το παραπάνω έργο. Στόχος του σχεδίου είναι η ολιστική, ισόρροπη και μακροχρόνια ανάπτυξη της περιοχής, ενώ το περιεχόμενό της διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, αποτελώντας επί της ουσίας τη μεγαλύτερη και ίσως την τελευταία ευκαιρία του νομού να ξεφύγει από το τέλμα και να κάνει βήμα προς τα εμπρός, αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Σε πολλά σημεία είναι έργα τα οποία ήδη εκτελούνται ή άλλα τα οποία είχαν προγραμματιστεί. Όμως, εκτός από αυτά και τα καινούργια τα οποία προστίθεται, είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων της Ηλίας. Είχαμε μονομένες ενέργειες μέχρι τώρα, αλλά το μεγάλο ζητούμενο για όλους μας είναι η συνισταμένη. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να δείξουμε ότι το μέγεθος της καταστροφής εδώ ήταν εξίσου μεγάλο και σημαντικό όσο ήταν και στη Βόρεια Εύβοια. 450.000 ρίζες ελιές, 140.000 στρέμματα, η γη της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι χρειάζεται και η Ηλία και ειδικότερα η Αρχαία Ολυμπία ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Αυτό που δεν μπόρεσε να πάρει το 2007. Άπαντες εκφράζουν την ικανοποίηση και την αισιοδοξία τους για την πορεία του εγχειρήματος. Αρκεί η συνεργασία να συνεχιστεί και στο επόμενο στάδιο, προκειμένου να εξευρεθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι απαραίτητοι πόροι, ώστε η μελέτη σε βάθος δεκαετίας να έχει υλοποιηθεί. Μάλιστα, το ποσό που προϋπολογίζεται για την Ηλία αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Μια λεπτομέρεια χρειάζεται να διευκρινιστεί. Από πού θα βρεθούν όλα τα χρήματα αυτά? Βρισκόμαστε σε μια ευνοϊκή συγκυρία από πλευράς χρηματοδοτικών εργαλείων. Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχει βεβαίως το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει 30 περίπου δισεκατομμύρια πόρους. Ακούμε τον τελευταίο καιρό να μιλάμε και βεβαίως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης, που είναι το πρόγραμμα της επαγγελματοποίησης. Περίπου 800 κίνητα τώρα βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο νομό Αχαΐας. Τα 250 από αυτά αφορούν σε πρώτες κατοικίες, την ώρα που τα funds, μετά και την απόβαση του Αρείου Πάγου, θα μπορούν να προβαίνουν σε άμεσες κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Στη μέγενη των πληστηριασμών μπαίνουν εκατοντάδες ιδιοκτητές ακινήτων της Πάτρας και της Αχαΐας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού έχουν προγραμματιστεί 800 τουλάχιστον πληστηριασμοί. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο νεολόγος των Πάτρων, οι 250 αφορούν ακίνητα πρώτης κατοικίας και οι υπόλοιποι επαγγελματικούς και αγροτικούς χώρους. Η απόφαση δε του Αρείου Πάγου σχετικά με τους διαχειριστές των κόκκινων δανείων αναμένεται να δημιουργήσει χιονοστιβάδα πληστηριασμών σε ολόκληρη τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε εξέλιξη πάρα πολλοί πληστηριασμοί και μάλιστα αυτοί και όσοι είχαν παγώσει εν αναμονή της απόφασης Ολομέλειας, μετά την έκδοση της απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, πλέον ανοίγει ο δρόμος, όλες οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πλέον θα είναι άκαμπτες, οι ρυθμίσεις που θα προτείνουν θα είναι ελαιόντιες. Την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμος ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος έλυσε τα χέρια των δικαστών του Άριου Πάγου προκειμένου να αποφασίσουν υπέρ των φαντς η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά την επιστροφή του νομοκατσέλη, η κυβέρνηση υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή, απαντώντας σε αντιδράσεις κυρίως της Κουμουντούρου, ότι το μόνο που έκανε το ανώτατο δικαστήριο ήταν να επιβεβαιώσει το νόμο 4354 του 2015 που ψηφίστηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε τη χώρα. Τα δικά της επιχειρήματα αντιπαραθέτουν
αφεντικού Μουντούρου απέναντι στις κυβερνητικές δηλώσεις για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως επί διακυβέρνηση Τσίπρα υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας και γι' αυτό δεν έγινε ούτε ένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Ενώ η Νέα Δημοκρατία με τον πτωχευτικό που ψήφισε την ήρε για πρώτη φορά. Η πλατφόρμα τώρα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στους οφειλέτες, ωστόσο αργότερα μάλλον απογοήτευσε αρκετούς. Κατά μερίδα του νομικού κόσμου απαιτούνται πολλά έγγραφα και μια μακρόσυρτη διαδικασία την ώρα που ο οφειλέτης είναι ευάλωτος και ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν πράξεις εκτελέσεις. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τους επαχθείς όρους των τραπεζών, οι οποίες στην ουσία αποφασίζουν για το κούρεμα του χρέους και τις δόσεις, καθιστούν την προσπάθεια συμβιβασμού δύσκολη. Για νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μπορέσει να προστατευτεί από ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο η κύρια κατοικία των συμπολιτών και να υπάρξει και μια ευκαιρέστερη ρύθμιση στα υπόλοιπα δάνεια όλων των δανειοληπτών, γιατί το σύστημα του εξοδικαστικού μηχανισμού δεν έχει λειτουργήσει. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως το επόμενο διάστημα θα έχουμε χιονοστιβάδα πληστηριασμών την ίδια ώρα. Η πλατφόρμα του εξοδικαστικού είναι δυσβάστακτη και γι' αυτό δεν μπορούν να ολοκληρωθούν χιλιάδες αιτήσεις, ενώ λίγες είναι οι περιπτώσεις ρύθμισης. Δεν έχουν σταματημό οι αυξήσεις στα ράφια των υπεραγορών, με τους καταναλωτές να βρίσκονται για ακόμα μια φορά στα ωριά τους. Όπως τονίζουν στην κάμερα της ΟΡΤ, ψωνίζουν μόνο τα άκρος απαραίτητα και αυτά πολλές φορές με το ζόρι. Η οικονομία του νοικοκυριού πάει από το κακό στο χειρότερο. Παίρνω τα άκρος απαραίτητα και πολλές φορές λες, άστο, δεν πειράζει, το άλλο 15ήμερο. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των τροφίμων, κάτι που αποτυπώνεται και στα πλέον επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Δεν αντέχουμε, αλλά τι να κάνουμε. Δύσκολα τα βγάζουμε, άστα. Τρώμε φακές κάθε μέρα και χόρτα. Δύσκολα. Είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο ότι οι τιμές στα ράφια όχι μόνο δεν συγκρατούνται, αλλά άλλο ένα και αυξάνονται. Γεγονός που τεινάζει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τα λεφτά που παίρνουν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ο κόσμος. Επόμενο είναι. Η ακριβία έχει φτάσει δυσθεώρατα ύψη. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι πολύ απλό. Ουσιαστικά η μικρή επιβράδυνση του πληθωρισμού σε 7% τον Ιανουάριο δεν αποτυπώνεται στα ράφια του σούπερ μάρκετ, όπου η ακρίβεια ενισχύεται συνεχώς, γονατίζοντας τα νοικοκυριά. Πρέπει να ακόμα χειρότερα. Να βάλουν εμπάργκο, να μην φέρουν εισαγόμενα, να βάλουν εμπάργκο στις τιμές. Να κάτσουν να σκεφτούν τον Έλληνα πολίτη. Αυτόν που παίρνει 300 ευρώ και 400 ευρώ. Όχι αυτόν που παίρνει 2.500 το μήνα, ούτε αυτόν που παίρνει από δύο μεριές. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο, ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 7 από 7,2% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι αύξηση 6,2% τον Ιανουάριο του 2022. Κάθε μήνα ανεβαίνει όλο και ανεβαίνει, όλο και ανεβαίνει. Οι μισθοί δεν φτάνουν, οι συντάξεις δεν φτάνουν. Αναφορικά με τα σημερινά στοιχεία, μεγάλες είναι οι ανατιμήσεις που καταγράφονται στον κλάδο των τροφίμων. Αυξήθηκαν κατά 25% οι τιμές σε γαλακτοκομικά και αυγά, κατά 23,1% στα έλαια, κατά 19% στα κρέατα, κατά 18,6% στα δημητριακά και κατά 15,7% στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Αυξημένες ήταν και οι τιμές στα λαχανικά κατά 11%. Παραμένουμε στο μέτωπο της καθημερινότητας και φυσικά στο μεγαλύτερο πονοκέφαλο των πολιτών, που είναι η ακρίβεια. Μεγαλώνει και το καλάθι του νοικοκυριού, το εργαλείο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προσπαθεί να αναχαιτήσει το κύμα των ανατιμήσεων. Μάλιστα, ανακοινώθηκε η νέα εκδοχή του, το λεγόμενο καλάθι της Σαρακοστής, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 3 πράγματα. Η εφαρμογή του καλαθιού της Σαρακοστής θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου, την τελευταία δηλαδή Τετάρτη πριν από την καθαρά Δευτέρα. Για την περίοδο της Σαρακοστής, εκτός από τις κατηγορίες που σας προανέφερα, προστίθεται γενικά στο καλάθι και θα ακολουθούν το καλάθι για όλο το διάστημα της εφαρμογής του, προσθέτουμε για τη Σαρακοστή χαλβά, νηστίσιμες σαλάτες, αυτές που λέμε αλυφές, και κατεψυγμένα θαλασσινά με δύο τουλάχιστον είδη σε κάθε αλυσίδα. Έτσι ώστε να προσφέρουμε στους καταναλωτές τα βασικά εκείνα αγαθά που συναπαρτίζουν στο παραδοσιακό
τραπέζι της Αρακοστής. Πέρα από τα νηστίσιμα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στο καλάθι του νοικοκυριού, στο καλάθι της Αρακοστής θα προσθεθούν ο χαλβάς, οι νηστίσιμες σαλάτες όπως και τα κατεψυγμένα θαλασσινά, από τα οποία κάθε σούπερ μάρκετ θα πρέπει να βάλει τουλάχιστον δύο είδη στο καλάθι του νοικοκυριού. Θα προσθεθεί ο χαλβάς, οι νηστίσιμες σαλάτες με τη μορφή αληφής όπως παραμοσαλάτες, μελιτζανοσαλάτες και αντίστοιχες σαλάτες και τα κατεψυγμένα θαλασσινά από τα οποία οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του καλάθι του νοικοκυριού θα πρέπει να προσθέσουν στο καλάθι αυτό τουλάχιστον δύο είδη και όσο διαρκεί η Σαρακοστή. Να υπενθυμίσω ότι ήδη στο καλάθι υπάρχουν νηστίσιμες κατηγορίες όπως τα όσπρια που ήδη αναφέραμε, καθώς και τα λαχανικά, τα κατεψυγμένα λαχανικά, τα οποία επίσης έχουν την ίδια, είναι νηστίσιμα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν και θα έχουν ζήτηση από όσους κάνουν την νηστεία της Σαρακοστής. Συνεχίζοντας να λειτουργεί ως μέτρο ανάχωμα κατά της ακρίβειας. Το καλάθι της Σαρακοστής έχει κάποιες επιπλέον κατηγορίες από το καλάθι του νοικοκυριού. Εκτός αυτού, ωστόσο, μένουν οι λαγάνες, καθώς πολλούνται στα αρτοπία και δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του κράτους. Οι λαγάνες ανήκουν, είναι ένα είδος το οποίο πωλείται στα αρτοπία. Τα αρτοπία, όπως γνωρίζετε και εσείς και οι καταναλωτές, δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του καλάθι του νοικοκυριού. Επιχειρήθηκε στο παρελθόν να φτιαχτεί κάποια αντίστοιχη πρωτοβουλία με τα αρτοπία, όμως δεν υπήρχε θετική αποδοχή από τον κλάδο του συγκεκριμένο. Και συνεπώς είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην κανονική ροή του δελτίου μας και πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας και στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο πρώην υπουργός. Υπουργέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πάμε κατευθείαν στην πολιτική επικαιρότητα. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα οδεύουν προς εκλογές, άρα βρισκόμαστε και σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Είδαμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για το νέο εφάπαξ εισόδημα, επίδομα από 200 έως 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είδαν αύξηση το προηγούμενο διάστημα στις συντάξεις τους. Δεν είδαν αύξηση διότι είναι το πρόβλημα της προσωπικής διαφοράς, το οποίο θα μας το αναλύσετε, γιατί δεν είδαν αύξηση όλοι οι συνταξιούχοι. Και βέβαια σε όλους αυτούς δίνει έως 300 ευρώ. Από την αντιπολίτευση τώρα δεχτήκατε τα πειρά ως Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση, πως όλο αυτό είναι μια επιδοματική πολιτική, η οποία γίνεται εν ώψη των εκλογών. Τι απαντάτε? Να τα πάρουμε με τα πράγματα με τη σειρά. Πράγματι, το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια οι συνταξιούχοι είδαν μια αύξηση 7,75%. Οι συνταξιούχοι είναι περίπου 2.600.000. Γύρω στο 1 εκατομμύριο δεν είδε την αύξηση αυτή στη σύνταξή του. Η αύξηση όμως δόθηκε, αλλά δεν πήγε στη σύνταξη, αλλά στη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Τι είναι η προσωπική διαφορά? Η προσωπική διαφορά είναι ο νόμος του 2016 που έχει το όνομα Κατρούγκαλος. Τι έγινε τότε? Τότε, εξαιτίας του τρίτου μνημονίου, έγινε μια μεγάλη μείωση της συντάξης. Όσοι όμως έπαιρναν μια σύνταξη που ήταν πάνω από το ποσό αυτό, παρέμεινε και το έπαιρναν, αλλά έμεινε η διαφορά αυτή ως προσωπική διαφορά, η οποία πώς θα καλυπτόταν? Από τις μελλοντικές αυξήσεις, σιγά σιγά θα εξαφανιζόταν η προσωπική διαφορά. Έτσι, όσοι είχαν προσωπική διαφορά πήραν μεν την αύξηση, αλλά δεν φάνηκε στο ποσό που πέρανε. Μειώθηκε όμως η προσωπική διαφορά. Αυτό είναι το πρόβλημα σε γενικές γραμμές. Έρχεται η κυβέρνηση, βλέποντας ότι είναι συνταξιούχοι με πολύ μικρές συντάξεις, που δεν είδαν καμία βελτίωση, παρά την ακρίβεια η οποία κατατρώγει πράγματι τα εισοδήματα και των μισθωτών και των συνταξιούχων. Και δίνει αυτό το επίδομα εφάπαξ από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Αυτό θεωρήθηκε προεκλογική εισοδηματική διαφορά, εισοδηματική εξαγορά ψήφου. Λάθος. Η κρίση είναι τώρα. Δεν μετράει αν είναι προεκλογική περίοδος ή όχι. Και η κάθε κυβέρνηση οφείλει να έρθει αρρωγός στους ανθρώπους εκείνους που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι μία παροχή την οποία επιβάλλει η αντιμετώπιση της ακρίβειας,
που είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Δεν είναι ακρίβεια που προέρχεται από μια λανθασμένη οικονομική πολιτική. Είναι μια ακρίβεια που πλήττει όλη την Ευρώπη και η κυβέρνηση, επειδή η οικονομία πάει καλά, προσπαθεί να απαλύνει. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά να απαλύνει, να ανακουφίσει ως ένα βαθμό τους πολίτες, τους πιο ευάλωτους που πλήττονται από την ακρίβεια. Κατά συνέπεια είναι μέτρο κοινωνικής και όχι εισοδηματικής πολιτικής και μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Θα σας ρωτήσω για την ακρίβεια. Είδαμε τα στοιχεία της Ελστάτ σχετικά με τον πληθωρισμό. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση πάρα πολύ μικρή από 7,2 στο 7% και αυτό λόγω των μειώσεων που υπάρχουν στην ενέργεια το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, δυσανάλογη είναι η εικόνα όσον αφορά τον δείχτη των τροφίμων, όπου εκεί από το 15,5 παραμένει στο 15,4 με τα τρόφιμα καθημερινά να παίρνουν την ανιούσα. Τελικά θα έχουμε κάποια στιγμή αποκλιμάκωση και σε αυτόν τον σοβαρό δείκτη που πλήττει το σύνολο των πολιτών? Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως ακριβώς την περιέγραψες. Θα θυμίσω όμως ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από την ενεργειακή κρίση, η οποία ξεκίνησε από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Είχαμε αυτήν την απίστευτη αύξηση. Πάλι η οικονομία επέτρεψε στην κυβέρνηση να μειώσει ως ένα μεγάλο βαθμό το επιπλέον κόστος και έχουμε στη συνέχεια, ενώ πέφτουν οι τιμές στην ενέργεια λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου, και αυτό πρέπει να θυμίσω ότι είναι το αποτέλεσμα της επιβολής πλαφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλαφών το οποίο πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα τρόφιμα όμως έχουμε αντίθετη πορεία, είναι γεγονός. Έχουμε μια αύξηση που οφείλεται σε πολλούς λόγους, και στο κόστος της ενέργειας, αλλά και στην αύξηση των πρώτων υλών που έχει προκαλέσει αλυσιδωτά σε όλο τον κόσμο ο πόλεμος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Εμείς ως Έλληνες δεν αισθανόμαστε τον πόλεμο, είναι μακριά από μας, αλλά είναι μέσα στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, όπου αυτό έχει επίπτωση, επηρεάζει όλες τις οικονομίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα έρχεται πάλι η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα, με το καλάθι της νοικοκυράς, με το market past που εφαρμόζεται τόσο ημερών, πάλι να βοηθήσει, να ανακουφίσει. Υπάρχει άλλη λύση, υπάρχει άλλη πρόταση? Θα σας πω. Έχει ακουστεί, υποστηρίζεται από την αντιπολίτευση, η μείωση του ΦΠΑ. Απαντώ. Α, πάρουμε ένα παράδειγμα. Πάρουμε τη ΦΠΑ στη βενζίνη. Εάν εφαρμοστεί η μείωση του ΦΠΑ στη βενζίνη, αυτό θα έχει ένα κόστος περί τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τον προϋπολογισμό του δημοσίου. Ποιο θα είναι το όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ σε δύο πολίτες? Σε έναν πολίτη που γεμίζει το ρεζερβουάρ για Mercedes και σε έναν πολίτη που γεμίζει το ρεζερβουάρ ενός μικρού αυτοκινήτου. Το μεγαλύτερο όφελος θα έχει ο ιδιοκτήτης της Mercedes και το πολύ μικρότερο θα έχει ο ιδιοκτήτης. Και όταν χρειαστεί και αν ζητήσεις να βοηθηθεί ο ασθενέστερος πολίτης, τα έσοδα του κράτους θα έχουν μειωθεί από τη μείωση του ΦΠΑ. Ενώ αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση, ποιο είναι? Δεν μειώνει το ΦΠΑ, αλλά παίρνει από τα έσοδα του ΦΠΑ και ενισχύει τους χαμηλότερους, τους πιο ευάλωτους και τους πιο σε οικονομική κατάσταση χειρότερη. Έτσι. Μάλιστα. Οι προτάσεις είναι ανέφικτες, είναι εκτός πραγματικότητας. Θα έλεγα γενικότερα, ναι, ότι με όλη τη συμπεριφορά της η αντιπολίτευση δείχνει ότι έχει χάσει την επαφή και με την πολιτική και με την πολιτική. Και τώρα θα σας κάνω το πιο σοβαρό ερώτημα της ημέρας, διότι στην πολιτική αντιπαράθεση ο Αλέξης Τσίπρας από την Καρδίτσα έκανε μία επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας πως αναφέροντας μάλλον χαρακτηριστικά πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στον πανικό του υπονομεύει ακόμα και τις εκλογές. Είπε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αρνείται την απλή αναλογική και αναφέρει πως θα πάει και σε δεύτερες και σε τρίτες εκλογές. Είπε πάρα πολλά. Είπε μεταξύ άλλων ότι προσπαθούσαν να κατηγορήσουν στις προηγούμενες εκλογές του 2019 τον ΣΥΡΙΖΑ για νοθεία, ενώ σήμερα μένουν μόνο
στις δημοσκοπικές μετρήσεις προεξοφλώντας την επιμηγορία του ελληνικού λαού στην απλή αναλογική. Τελικά υπάρχει ένα τέτοιο θέμα υπονόμευσης με τα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πάει και σε δεύτερες και τρίτες εκλογές μετά την απλή αναλογική. Είπα και πριν ότι η αντιπολίτευση δείχνει με τη συμπεριφορά της ότι έχει χάσει την επαφή της με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Και η μεν κοινωνική πραγματικότητα την είπαμε πριν. Ενώ καταγγέλει την πραγματικότητα που ζούμε όλοι, χωρίς να προτείνει κάποια διαφορετική λύση. Η αυτή λύση που προτείνει είναι χειρότερη από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα. Και χαρακτηρίζει προεκλογικά τις ενισχύσεις που επιτρέπει η οικονομία στην κυβέρνηση να δώσει. Διότι η κρίση είναι τώρα. Δεν την ενδιαφέρει αν είναι προεκλογική περίοδος στην κρίση ή δεν είναι. Πάμε στην πολιτική πραγματικότητα. Άκουσα κι εγώ από την Καρδίτσα να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτον πυλών μεγάλης νίκης. Απαντώ. Θα θυμίσω ότι στις εκλογές του 19 ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα και τώρα. Και αν λάβουμε υπόψη μας από πού έχει ξεκινήσει και πού έχει καταλήξει, πράγματι δημιουργείται η υποψία, η βάσιμη για μένα υποψία, ότι προετοιμάζεται για να δικαιολογήσει την ήττα, να εφαρμόσει μια μορφή αριστερού τραμπισμού, να αμφισβητήσει αυτό το αποτέλεσμα. Και εξηγούμε. Όταν λες ότι είμαι πρώτος και θα κερδίσω τις εκλογές, στο φανατικό ακροατήριό σου, που γιατί ένας νορμάλ πολίτης δεν το πιστεύει, διότι καμία δημοσκόπηση, ας δημοσιευτεί μια δημοσκόπηση από προσκύμενη σε εφημερίδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν δημοσιεύεται μια. Όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και του συνεργάτη του που έχει προσλάβει τώρα την MRB, η οποία βγάζει μια διαφορά δημοσκοπική γύρω στις 7 μονάδες που είναι πάγια όλα τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, όταν φανατίζεις τον κόσμο, όπως έλεγε ο Τραμπ, ότι εγώ κέρδισα τις εκλογές και τις έχω χάσει, οδηγούμεθα εκεί. Όταν λέει, όταν έχει ξεκινήσει αυτήν την τοξικότητα, διότι όταν πάμε σε εκλογές, ο κόσμος θέλει ηρεμία. Να ακούσει τη μια άποψη, να ακούσει την άλλη, να συγκρίνει τη μια περίοδο, να συγκρίνει την άλλη, τον ένα για τον άλλο. Και τον φανατίζεις και δημιουργείς. Βλέπει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Μα υπάρχει Έλληνα σήμερα που αισθάνεται ότι υπάρχει καθεστώς Μητσοτάκη, ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία. Όταν βλέπουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο η ίδια εισαγγελέα και στις δύο δίκες που είναι εισαγγελέας κατά περίεργο τρόπο απαλλάσσει κατ' ουσίαν τους κατηγορούμενους, είναι δυνατόν να μιλάς ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου ή δεν υπάρχει δημοκρατία? Όλα αυτά σε συνέχεια αυτού του κοινοβουλευτικού ακτιβισμού που κάνουν απεργία από τις ψηφοφορίες, δεν ψηφίζουν αυτούς τους νόμους οι οποίες είναι υπέρ της κοινωνίας, όλα αυτά δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν αποκλείεται μετά από την ήττα, η οποία είναι βέβαιη. Δεν ξέρω αν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι, διότι η αυτοδυναμία είναι η προϋπόθεση για να συνεχιστεί η σταθερότητα και η πρόοδος της χώρας προς τα εμπρός. Διότι η Ελλάδα, να το πούμε για μια ακόμη φορά, δεν έχει κουλτούρα συνεργασίας. Πέστε μου, τι κουλτούρα συνεργασίας υπάρχει με τριών αριστερών κομμάτων? Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη. Δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για να μπορέσει αυτή η χώρα να προχωρήσει όπως είναι μέχρι σήμερα το δρόμο της πρόοδου. Να μείνουμε σε αυτά, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ και εγώ, Κώστα. Κάτι περισσότερο αποργισμένοι είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι ζητούν πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους και όχι προεκλογικά επιδόματα. Το πρωί συγκεντρώθηκαν στο εργατικό κέντρο του πύργου, όπου και συζήτησαν για τις επόμενες κινήσεις τους, με ορίζοντα νέων δυναμικών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Με μαζικές συγκεντρώσεις, οι συνταξιούχοι έστειλαν το αποφασιστικό μήνυμα για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους όλη την επόμενη περίοδο για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων δεν πήρε ούτε ένα ευρώ, οι άλλοι πήραν κουτσουρωμένα, γενικά δηλαδή ψυχουλάκια σε όλου. Αυτό εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας για πραγματικές αυξήσεις, για να αναβαθμίσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Όπως τονίζουν οι συνταξιούχοι,
όλα αυτά τα χρόνια των περικοπών έχασαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια και σήμερα η αγοραστική τους δυνατότητα μειώνεται δραματικά. Η σημερινή εκδήλωση είναι μία από τις εκδηλώσεις που κάνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιούχων της χώρας μας, προκειμένου να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση, στην κοροϊδία που επιχειρεί η κυβέρνηση απέναντί μας. Γι' αυτό και όλη την προεκλογική περίοδο θα απαντήσουμε με ένα νέο αγωνιστικό πρόγραμμα, ακόμα πιο μαζικό, πιο αποφασισμένο, διότι η πείρα της ζωής μας, όλων αυτών των δεκαετιών που έχουμε στην πλάτη μας, μας λέει ότι τίποτα δεν χαρίστηκε στους συνταξιούχους. Τα πάντα κερδίθηκαν μέσα από τους αγώνες μας. Οι συνταξιούχοι διεκδικούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, άμεση πρόσληψη προσωπικού στην υγεία, δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και άμεση έκδοση των συντάξεων. Ο αγώνας των συνταξιούχων συνεχίζεται. Θα συνεχιστεί μέχρι ότου δικαιωθούμε. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τελευταία ξεδιλιούνται μαζικές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και θα πετύχουμε αυτό όσο και να προσπαθούν να μας φρενάρουν. Τα λαϊκά στρώματα σήμερα υποφέρουν, δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Έχουν κλέψει τις συντάξεις μας, τα αναδρομικά μας, περικοπές τεράστιες. Ξεκίνησε τις εργασίες του στον πύργο το επιστημονικό συνέδριο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχουν υπογράψει ο Δήμος του Πύργου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με βασικό παρανομαστέο αθλητισμό. Στο συνέδριο παρουσιάζονται επιστημονικοί διάλογοι και απόψεις από σημαίνοντες ομιλητές που θα αποδείξουν και θα αναδείξουν την πόλη του Πύργου ως πόλη αναφοράς για επίσκεψη, διαμονή, περιήγηση, σπουδές, έρευνα και πολιτισμική διάδραση. Με ενδιαφέρουσες ομιλίες ξεκίνησε τις εργασίες του στον πύργο το επιστημονικό συνέδριο Ποιότητας Ζωής με Βιωσιμότητα και Αθλητισμό που διοργανώνει ο Δήμος Πύργου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με στόχο την εξωστρέφεια της περιοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λία, με κορυφαία αναφορά σαν πόλη τον πύργο, τον Δήμο Πύργο ευρύτερα, έχει και περιβαλλοντικό απόθεμα και πολιτιστικό απόθεμα. Άρα λοιπόν τώρα με τη νέα νομοθεσία για τα πανεπιστήμια νομίζω ότι είναι πρόκληση και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αλλά και για τον Δήμο Πύργου και πραγματικά αυτή η συνεργασία πρέπει να αποτελέσει στην ουσία ένα πολύ καλό παράδειγμα το οποίο εμείς από την πλευρά της Ένωσής μας θα το αναδείξουμε γιατί είναι μονόδρομος η συνεργασία του Πανεπιστημίου με τον Δήμο. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα γίνει αυτό που θέλει και ο Δήμαρχος, γιατί πλέον σήμερα με γνώση, τεχνογνωσία και επιστημοσύνη έτσι μπορείς να πετύχεις την τοπική ανάπτυξη. Πλειάδα επιστημόνων, στελέχη και μέλη αθλητικών συλλόγων, αλλά και εκπρόσωποι φορέων έδωσαν το παρόν στην έναρξη των εργασιών που σηματοδοτούν την ουσιαστική συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Λία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που τονίστηκε κατά τις εναρκτήριες ομιλίες σχετικά με το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει τμήματα σε όλους τους νομούς εκτός της Ηλίας. Το σημερινό επιστημονικό συνέδριο είναι αποτέλεσμα προγραμματικής σύμβασης που έχουμε κάνει με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό στην πόλη του Πύργου, να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα πρότυπα, να φέρουμε λίγο την επιστημονική κοινότητα και να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια. Όλες οι θεματικές ενότητες είναι πάρα πολύ αξιόλογες, θέτουν βασικό θέμα το κομμάτι του αθλητισμού. Στόχος του Δημάρχου είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σε βάση ετήσια στην πόλη του Πύργου. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Αυτός είναι ο βασικός στόχος μας, αλλά και γενικότερα να αποκτήσουμε συνεργασίες και συνέργειες με τους επιστημονικούς φορείς. Σκοπός του συνεδρίου είναι η αθλητική διοργάνωση εθνικής εμβέλειας στην περιοχή, ενώ κατά τις συνεδρίες αναμένεται να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τον άξονα λειτουργίας νέων δραστηριοτήτων, το κομμάτι της κοινωνίας, της πολιτείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν σε μια μελέτη που θα παραδοθεί με τη μορφή πρακτικών στον Δήμο Πύργου. Να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα project τα οποία θα αποτελέσουν αύριο τον άξονα λειτουργίας βιωσιμότητας νέων δραστηριοτήτων στο κομμάτι της κοινωνίας, της πολιτείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και όλα αυτά θα εμπεριστατωθούν σε μια μελέτη που θα παραδώσουμε άμεσα με τα πρακτικά του συνεδρίου στην τοπική κοινωνία και στο Δήμο Πύργου. Θέλω να πω ότι
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα λειτουργήσει ως φορέας mentoring και coaching στην τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε άμεσα τους στόχους οποίους έχουμε θέσει. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το σταθμό μας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με την Κατερίνα Πολυδόρου. Από όλους εμάς τίποτα άλλο, πάρα πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.